πάει στους 18 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Και ο δεύτερος σκόρερ ανήκει στην Ολύμπια, ο Γκρέγκορη με 15. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Μάρκοτα. Πλεονέκτημα για τον Διαμαντίδη που το διαβάζει και πάει πολύ εύκολα στο lay-up. Το αποφάσισε. 68-71. 1 και 10 για το τέλος. Απόσταση ενός τρίποντου. Αυτή η άμυνα είναι κάτι παραπάνω από τακτική. Είναι άμυνα του πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Γκρέγκορη με αντίπαλο τον Περπέρογλου. Βοήθεια εκεί, βοήθεια. Βοήθεια θέλει εκεί. Πήγε αργά η βοήθεια. Δεν είναι ο παίκτης που θα πασάρει, γιατί δεν δίνουν βοήθεια. 68-73, 49 για το τέλος. Παναθηναϊκός θέλει επιγόντως ένα εύστοχο σουτ και δυνατόν για τρεις. Ο Διαμαντίδης παίρνει το φάουλ από τον Μάρκοτα. Παναθηναϊκός πάντως έχει κάνει λάθος προηγουμένως. Πρέπει να στείλει πιο γρήγορα βοήθεια πάνω στον Γκρέγκορη. Νομίζω ότι αυτό φώναζε. Ο οποίος έχει πλεονέκτημα στο low post εκεί. Με αντίπαλο ποιον, τον Περπέρογλου. Είναι αυτό... πιο αλτικός, είναι πιο εκρηκτικός. Και νομίζω ότι και ο τρόπος που προσπάθησε να αμυνθεί ο Περπέρογλου ήταν λάθος, ο αρχικός τρόπος. Πέραν της βοήθειας που έχει δίκιο. Ναι, το τελευταίο πράγμα που θα κάνει ο Αμερικάνος εκεί είναι να πασάρει. Διαμαντίδης έβαλε προηγουμένως ένα lay-up. Βάζει και τις δύο βολές τώρα και κρατάει στο κόλπο τον Παναθηναϊκό. 70-73. Αλλαγή αμυντική. Θέλει καλύτερη άμυνα, γι' αυτό βάζει μέσα τον Τέπιτς. Τα μακριά χέρια, μήπως κλέψει τίποτα. Μάρκοτα. Δεν θα κατέβει μπάλα, δεν θα κατέβει μπάλα. 19, αλλά έγινε φάουλ του Μπατίς. Είχαν περάσει ήδη 5 δευτερόλεπτα στην επίθεση. Αυτό ήταν πια καταδικαστικό. Αν δεν βάλει τις βολές ο Γιαγκόντνικ, δεν θα είναι καταδικαστικό. Πιστεύεις ότι ένας παίκτης με την εμπειρία του Γιαγκόντνικ δεν θα βάλει αυτές τις βολές? Η στατιστική του τελευταίου δίλεπτου στις βολές είναι διαφορετική από αυτή που λέμε εμείς. Την πρώτη πάντως την έβαλε. ...70-74... και 70-75... Σε βάλει. Ήταν μοιραίο το φάουλ του Μπατίστα εκεί, γιατί δεν θα παίρναγαν τη σέντρα. Είχε μπλοκαριστεί ο Γιαγκόντνικ. Διαμαντίδης. Κοντινή πάσα δεν υπήρχε. Σε ένα ακόμη εύκολο lay-up. 29-3 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός στο μείον 3 και πιέζει σε όλο το γήπεδο την επαναφορά. Οσβολτ. Από τα πόδια του Νίκολα, η μπάλα βγήκε έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Αν ο Παναθηναϊκός αφήσει την Ολύμπια να εξαντλήσει την επίθεσή της, θα του μείνουν 4 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν σκοράρει βέβαια. Πάντως, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν η Τζούλια ξέρει κάτι παραπάνω, δεν νομίζω να έχει δοθεί καμία εντολή για κανένα φάουλ και τίποτε. Μόνο για ξεκάθαρη άμυνα. Γκρέγκορη στην επαναφορά. Μπερδεύεται η Ολύμπια και κάνει το λάθος. Ποιο λάθος? Ολύμπια είναι η μπάλα. Πάλι Ολύμπια είναι η μπάλα, ναι. Εμένα μου φάνηκε ότι η Λιεύσκη την έβγαλε, αλλά δεν φταίω εγώ, η φαντασία μου ταυτή. Όχι, μπορεί να έχεις δίκιο, εγώ σου λέω ότι λέει οι διαιτητές, αλλά μάλλον δεν έχεις, γιατί δεν διαμαρτύρεται κανείς. Βήματα, αυτά είναι βήματα. Εδώ το replay αυτό να κρατηθεί, είναι βήματα. Να γυρίσει πίσω, όχι στο φάουλ του Διαμαντίδη, όχι στο φάουλ του Διαμαντίδη, πιο πριν. Εδώ, όχι εκεί, ανοιχτό πλάνο, με αυτό δεν θα δούμε τίποτα. Α, το μετακινεί το σταθερό. Πραγματικά. Και δεύτερη φορά. Δύο φορές βήματα. Περπάτησε εκεί και οι διαιτητές ήταν αλλού. Αυτό θα μπορούσε να είναι το παιχνίδι. Στα 15 δευτερόλεπτα ο Γιαγκόντνικ είναι ξανά στη γραμμή. 72-75. 72-76. Τέλος τώρα, δεν υπάρχει ελπίδα. Διαμαντίδης για τρεις, μέσα, 75-77, 10 και 4 για το τέλος. Φάουλ γρήγορα από τον Παναθηναϊκό, κύλησε όλο και όλο ένα δευτερόλεπτο. Το γρήγορο σου του Διαμαντίδη αφήνει ακόμη μια χαραμάδα ελπίδας στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά θα μπορούσε να έχει αποφύγει τους δύο πόντους προηγούμενος Παναθηναϊκός. Αν δώσουν τις βολές εκεί, τα βήματα εκεί, που είναι καθαρά βήματα. Ο Ηλιεύσκης στη γραμμή.
και αυτή μέσα η Ολύμπια δείχνει Ολύμπια ψυχραιμία. Όλες οι βολές μέσα. Τώρα θέλει δύο κατοχές, πέτσι βρε. 75-79, γρήγορο φάουλ του Μάρκοτα. Παντελούς αχρίαστο φάουλ, δηλαδή... Είναι αντιαθλητικό, ξέρεις γιατί. Γιατί πηγαίνει με τα χέρια για να τον πιάσει. Και ο διαιτητής είναι μπροστά και δίνει κανονικό φάουλ. Κοίταξε. Τι είναι αυτό. Είναι αντιαθλητικό φάουλ. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν διαμαρτύρεται τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί το έκανε ο Μάρκοτα. Τι σε ενδιαφέρει εσένα γιατί το έκανε. Το θέμα είναι ότι είναι αντιαθλητικό. Τώρα το λογικό σενάριο ποιο είναι. Να βάλει την πρώτη διαμαντίδες, να χάσει τη δεύτερη και να δοκιμάσει ο Παναθηναϊκός ένα σου τριών πόντων για να στείλει το μάτς στην παράταση. Η πρώτη μπήκε όντως. Θα γίνει έτσι, απλά ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πιέσει με τη διαφορά στους δύο πόντους. Δεν έχει χρόνο, Δημήτρη, για κάτι τέτοιο. Πρέπει να στοχίσει στη βολή. Η βολή μπαίνει πάντως. Άλλη άποψη. Ο Παναθηναϊκός θα πιέσει. Γκρέγκορη, βγαίνει και κλέβει ο Φώτσης. Μπατίστ για τη νίκη. Επιθετικό rebound, παράταση. Ένα φοβερό φινάλε με το διαμαντίδι να στέλνει το μάτι στην παράταση. Απίστευτο και όμως αληθινό. Κι όμως, έγινε και αυτό, το είδαμε και αυτό. Είναι η καρδιά της μεγάλης ομάδας. Είναι η καρδιά του μεγάλου παίκτη. Είδες με πόση ταχύτητα εκτελεί ο Διαμαντίδης. Αυτό έχει σημασία, κοίταξε. Κατευθείαν, με το που παίρνει την μπάλα. Κατευθείαν, δεν χάνει δευτερόλεπτο. Ούτε να βάλει δύναμη στα πόδια, ούτε τίποτα. Πετάει και λες και γελατήρια. Παρεπιπτόντως το μάτς δεν έχει τελειώσει, έχει τρία εκατοστά ακόμη. Μα η γρήγορη εκτέλεση του Διαμαντίδη είναι γιατί ξέρει ότι κυνηγάει ο χρόνος. Και εκτελεί γρήγορα για να προλάβει τον χρόνο. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει κερδίσει και το παιχνίδι με το σούτ του Μπατίστ που δεν ήταν κακό. Όχι. Δείτε εδώ την αντίδραση του Διαμαντίδη. Εδώ φαίνεται ο μεγάλος παίκτης. Ο οποίος έχει σκοράρει. Ο οποίος όχι μόνο βρίσκεται στη σωστή στιγμή, βρίσκεται στο σωστό σημείο, ο τρόπος που ενεργεί. Παίρνει το rebound ανάμεσα στα θηρία, το σκεπάζει ο Πίκνεϊ και αυτό σηκώνεται λες και γελατήρια και βάζει την μπάλα στο καλάθι.